δεν ξέρω οικονομία. Και επειδή δεν ξέρω οικονομία, δεν έχω συνηθίσει και αυτή την λειτουργία, η οποία πάντα με έκανε να μπορώ. Δηλαδή, το να εκφωνεί κάποιος μια ομιλία κατά κάποιο σοβαρή και οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να τον ακούνε, ενώ έχουν πια τα λεφτά του με φαγητό και κρασί, συνηθίζεται μόνο του Άγιο Όρος και στράπεζες, όπου εκφωνεί κάποιος μονότονα κάτι για να μην σ' αφήσει να ξαφνίσει. Καθαριστικά λόγια με τη σχιαστή πρέπει να υπάρχει αυτή η δουλειά. Στο προτείνω λοιπόν αγενός να συνεχίσει να τρώτε ένα πίνι το κρασί σας που έλεγα σκέφτες το διαγωνισμό. Θα σας προσπαθήσω να σας πω δύο-τρεις σκέψεις που μπορεί να μοιάζουν λίγο και να παραμείνουν για να κλείσουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Σας είπα δεν κάνω, δεν ξέρω οικονομία, ξέρω πολύ καλά πολεοδομία, σχεδιάζω πόλεις πολλά χρόνια, διδάσκω για τις πόλεις πολλά χρόνια και κυρίως για την Αθήνα και τον Τριάνθη. Όταν αναλάβαμε, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, είμαι από του ανθρώπου που συνέταξαν το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την πολεοδομία. Και μόλι αναλάβαμε, είμαι νομίζω από αυτού που φέρουν του καλύτερου τίτλου στον τομέα τη επιχείρηση στην Ελλάδα. Συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το κομμάτι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχαν μπροστά μα. Δηλαδή, δεν ήξερα τι πήγα να κάνει. Ένα που θεωρεί τον εαυτό του από του πιο έμπειρου. Ανθρώπου στον χώρο του πολεμικού. Είναι σημαντικό. Και θέλω να το πούμε ειλικρίνεια, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλοί συντρόφοι έχουν ακριβώ την ίδια εμπειρία. Και για λόγου πολιτική, α πούμε, κάπω ορθή συμπεριφορά, δεν τον μάθω να το πούμε. Τι σημαίνει αυτό που δεν ξέρω. Ξέραμε τι είναι το κακό, το να κάνει ένα έργο αξία ενό δισεκατομμυρίου και να φτάνει στα 7 δι. Μετά μάθαμε πώς έγινε τα πήγαμε στην εξουσία, το Ολυμπιακή Αγώνα για παράδειγμα. Ξέραμε τι είναι το καλό, να μην καταστρέψει το περιβάλλον, να φτιάξει μια βιώσιμη πόλη, να κάνει μια οικονομία πραγματική που θα παράγει. Δεν ξέραμε πώς θα το καταστρέψουμε. Δεν κατήχαμε τα εργαλεία. Καθώς τα υπάρχοντα εργαλεία ήταν ασύλληπτα σκουριασμένα και αναχρονιστικά ή και διαβρωμένα από άλλα μηχανήματα και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εκεί λοιπόν πάνω άρχισα να ανακαλύπτω, αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε μικρά και εύκολα εργαλειάκια, το οποίο μπορούσαν να τα μπορούσαν να συστηθούν, που άρχισαν να ξεκλειδώνουν πόλεις και οικονομία. Παραδειγματάκι μικρό, δεν πιάνουν τα ανάπλαση. Έτσι, αξιόλου έρχεται κάποιο εδώ, μάρτυ, και μου λέει, ούτε με ήξερα, μέσα του Νάσου. Ο Νάσου πήρε τηλέφωνο, θέλει βοήθεια. Εγώ στο Πολυτεχνείο διδάσκω μια χαρά, μου ξέρω να τελειώσει το προσωπικό, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, λέω ησυχάσαμε. Έχουν ένα τεράστιο όγκο ακίνητο. Το ασφαλιστικό ταμείο σε όλη την Ελλάδα. Εσύ διδάσκω τόσα χρόνια. Πώ να αναπληρώσουν τα ακίνητα, θα του λέει ο κ. Καμίνης. Πέφτουν τα ακίνητα και φταίει η ανάπλαση. Μια ωραία στην άλλη πόλη. 6 μήνε πριν την ηγεία ήταν. Δεν άρχισαν να τα δούμε. Πηγαίνουμε. Καθόμαστε κάτω και ανακαλύπτουμε 1126 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα κάτω από τα 10 χρόνια τα περισσότερα κλειστά, 400 εκατομμύρια ευρώ χαμένα για το στατιστικά ταμεία, 16.000 θέσει εργασία, χώρια η ζημιά που κάνει ένα ακίνητο όταν κλείνει στα γύρω ακίνητα. Κλείνει το Υπουργείο Παιδείας της Μητροπόλεως, διαλύει 4 οικονομικά τράγωνα. Ανοίγει το Υπουργείο Παιδείας της Μητροπόλεως στο ξενοδοχείο, αναβιώνει 4 οικονομικά τράγωνα. Αντιλαμβάνεστε αυτό το ρυθμό και αυτή την επίπτωση στον χώρο. Ασφαλιστικά ταμεία σκουριασμένα, άνθρωποι βυθισμένοι στη μιζέρια και στην κατάθλιψη, δεν τα υφισταμένα, υφισταμένα πολύ. Μηχανικοί που δεν είχαν να κάνουν, που ακολουθούσαν εντολές άλλες αντί άλλων και που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το πρόγραμμα. Που αναγνωρίζουν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όπως το είπαμε. Διαλέξαμε, φτιάξαμε στρατήγημα, κατανείμαμε τις χρήσεις. Είπαμε τις ποσοστώσεις, μιλήσαμε παρέα και με τη Ρένα για την οικονομία κλίμακτος. Αντί να νοικιάζει τα λούκια να μετά τα λεφτά, να κοιτάξουμε τις ανταλλαγές μας. Και πήγαμε για 24 κίνητα. Το πιλωτικό πρόγραμμα κινήτων του κέντρου της Αθήνας είναι μάλλον το πιο πετυχημένο πρόγραμμα κινήτων στην που έχουμε στο ελληνικό δημόσιο. Από τα 24 έχουμε βρεθεί στα 110 αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε στο Βόλο, ξεκίνησε στο Πειραιά.
και νομίζω ότι αποτελεί μοντέλο. Τι κάναμε αυτό? Πραγματικές θέσεις εργασίας, πραγματική οικονομία, εσπέρια το ξενοδοχείο πήρε μπρος. Νοικιάστηκε με διαφανείς διαδικασίες και όχι με έναν άλογο, δύο άλογους και τρία απευθείας ανάθεση. Με διαφανείς διαδικασίες, οι οποίες δώσανε 1.200.000 το χρόνο στο ασφαλιστικό ταμείο, 12 εκατομμύρια το χρόνο όσο ήταν κλειστό το ασφαλιστικό εσπέρια, πηγαίναμε χαμένο. Ένα ολόκληρο ξενοδοχείο μέσα στη Μέση Καλδίου πήγαινε χαμένο. Το γενιάσαμε μαζί με τη Ρένα στην έκθεση Μπιενάλε της Αθήνας, που ήταν η πρώτη επιδικητική. Κάτι ανάλογο είναι στο Άτομο Εμπόρων και το Enterprise Greece από πάνω. Κάτι ανάλογο είναι το διπλανό εργασικό που είναι πολύ δύσκολο να το πάρει ένα επιδικητή, που είναι πολύ δύσκολο να το αξιοποιήσει κάποιο για δημόσιες υπηρεσίες. Ένα σπουδαίο εργασικό διαλυμένο με ένα ιστορικό τυπογραφείο βαρύδι μέσα. Ποιο θα το πάρει με το τυπογραφείο? Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της πόλης Αθήνας. Προχωράμε ήδη την ομάδα εργασίας του Νίκο Βούτσι για να έρθει ανάμεσα στα δύο ακίνητα και να λειτουργήσει για να βοηθήσει στην αναβίωση του οδού Βουλής συνολικά. Για να πάρει μπρος ολόκληρη ζώνη δίπλα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας στην Παλιά Βουλή. Αυτό, παρότι δεν ξέρω οικονομία, θεωρώ την οικονομία. Και θεωρώ, θα σας το πω και λίγο προκλητικά, κι ας μπορεί να αποτελέσει είδηση. Τη θεωρώ πραγματική οικονομία σε σχέση με αυτή την αναμενόμενη οικονομία των 5 δισεκατομμυρίων του ελληνικού, που ακόμα περιμένουν να μπει ένα καρφί και να ξεκινήσει. Και που σε αυτό έχουν επενδυθεί χιλιάδες ώρες περιεχών διαπραγματεύσεων, αλλά δεν έχει δοθεί ακόμα ούτε ένα ευρώ. Μία μικρή task force λοιπόν, 5 ανθρώπων, εθελοντών πανεπιστημιακών και 2 μεταπληκτών, κατάφεραν να βάλουν 90 ακίνητα του κέντρου μπροστά με αυτές τις λίγες δυνάμεις και το μικρό εργαλείο. Αυτό το μοντέλο με 5 τεχνικούς, κυριολεκτός από 5 τεχνικούς, και το λέω εκνευρισμένο γιατί όταν βρήκε η ανάπλαση, αυτό που βρήκε να πει ο Δήμαρχος της Αθήνας και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ίδρυσε την ανάπλαση ο Προκουράρης για να κάνει προσθέτει ο Καραμπύλας και να προλαμβάνει ανθρώπους. Δεν έχει προσληφθεί κανείς, ούτε θα προσληφθεί κανείς. Με 5 λοιπόν μετακλητούς τεχνικούς, η ανάπλαση σήμερα ολοκλήρωσε μέσα σε 6 μήνες μελέτες του τροφικού και Αλεξάνδρας που εκκρεμούν 30 χρόνια. Πήρε τις εγκλήσεις από το Κουσουνουμού, το οποίο κατηγορείται για καθυστέρηση μέσα σε μία εβδομάδα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ενωτερών το ΚΑΣ, που ξέρετε εσείς, και τρέμεται. Μέσα σε μία εβδομάδα προχωράει την υπόθεση του σταθμού και της Τοσίτσα μετά από τόσα χρόνια ελπίζονται να βάζει μπροστά τα εξάρτια. Προχωράει την υπόθεση της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων που εκκρεμούν από το 2000. Προχωράει μάλλον το άνοιγμα της κήτης του Ηλισσού. Και αυτό ανακοινώνουμε, αντί να επισκευάζουμε την πλάκα του Ηλισσού που κατεστραμμένη, μας έχει καρφωθεί η ιδέα σε όλους να πετάξουμε την πλάκα του Ηλισσού και να κατεβάσουμε την πράσινη διαδρομή από τις στήλες του Ολυμπίου 2 μέχρι το να την υλοποιήσω. Αν καταφέρω να μην βγω δημάτως πειρά, συνεχίζω να κάνω τον πρόεδρο της ανάθεσης, θα ανοίξω να το μιλήσω. Αν βγω δημάτως πειρά, θα βγει κάποιος άλλος να συνεχίσει τη δουλειά, θα την έχουμε οριμάσει με το σοκάρι. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματική οικονομία, κύριε Σουμπή. Και είμαι σίγουρη, αυτό πάρα ότι δεν ξέρω αν έξω και θα το δουλειάσω. Αυτά παράγουν εργασία, παράγουν λεφτά, παράγουν πλούτο στην πόλη και παράγουν ισορροπημένο πλούτο στην πόλη. Γιατί την Διονυσίου Αεροπαγίδη, για παράδειγμα, ή τις αναπλάσεις της Αθήνας, αυτές που έκανε ο Τρίτσης, που έκανε ο Λαλιώτης, που έκανε η Παπογέννη, τις έπραξαμε όλοι μαζί. Δεν τις εισέπραξε μία πολυτελής πόλη μέσα σε ένα περίκλειστο περιβάλλον, όπως είναι αυτά τα μοντέλα για τα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, ή αυτό το μοντέλο που δεν θέλουμε να εφαρμοστεί στο λιμάνι του Πειραιά του Βόσπορου. Ένα μόλ, ένα ξενοδοχείο, μία μάντρα και όλοι μέσα και τα προϊόντα μέσα τα οποία θα έρχονται από αλλού και αυτό δεν θα αφήνει στην πόλη. Μπορείς να μιλάμε πριν από το πρέπει, καταλαβαίνετε τι θα το κάνουμε, γιατί πάμε να φάμε τους ανάγκους και να θα τους ανάγκους. Θέλω να πω όμως ότι το δίπολο, το μητροπολιτικό δίπολο που με μάχη καταφέρα να περάσει από το εκκλησιαστικό σχέδιο της Αθήνας και να είναι πια ενισχύει με νόμος του κράτους, η αρχαία σχέση Αθήνας του Πειραιά, το άστο και το πίνα, μεταπτύχει τότε με την πυρός της Συγκρού και τους ενδιάμεσους μεταφορικούς άξονες σήμερα. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό δίκτυο. Αυτό είναι η μητροπολιτική καρδιά του Λεκανοπεδίου. Η Αθήνα πειράζει με διάμεση άξονα.
Φανταστείτε αυτό που σέρνει να δέσει όμορφα με το τόξο που κατασκευάζουμε τώρα στην παραλία. Σήμερα. Εγώ κάνω προεκλογική καμπάνια για την Ελλάδα του, για την εξωτερική να είναι καλά. Δεν είναι πρόβλημα να ενισχύουμε την περιφέρεια. Λέω λοιπόν, φανταστείτε και δεν κάνω πλάκα. Φανταστείτε πώς έρχεται αυτό με το μεγάλο έργο του Χαλίλου, με το διαγωνισμό της κυρίως τον οποίο έχουμε δρομολογήσει και θα γίνει και με τα έργα που επίσης δρομολογούμε, ο Ηλισσός είναι από αυτά και παγώνουμε την λογόρωση του. Τι μας λείπει, η Αθήνα πειράζει. Ενώ σε μια μεταβολική κλίμακα, όντως σχεδιάζουμε, όντως στήσαμε στρατηγήματα, όντως 4 χρόνια έχουμε την εμπειρία, κατευθύναμε τη σόκια μαζί, στείλαμε αυτά τα 80 εκατομμύρια στη μία πόλη, τα 80 εκατομμύρια στην άλλη πόλη, προσανατολίσαμε στο να μην σπαταλήσουν αυτά τα λεφτά, να μην κατευθυνθούν όλα μαζί στον ιαματικό τουρισμό όπως ήταν δρομολογημένο. Φαντάζεσαι 160 εκατομμύρια ιαματικό τουρισμό στην Αθήνα. Πού θα είναι. Σε γλυκιά και βρεγεία. Σε γλυκιά και βρεγεία. Αντιλαμβάνεστε από πού έρχεται. Καταλαβαίνετε από πού ήρθε αυτή η πρόταση. Το σταματήσαμε. Το σταματήσαμε. Και εκτρέψαμε αυτά τα χρήματα την τελευταία στιγμή. Αλλάξαμε αυτά τα χρήματα και πάνε πλέον σε συγκεκριμένες αστικές δράσεις, σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις, σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις και ένα 30% σε κοινωνικές δράσεις υποχρεωτικά. Το ζήτημα είναι αυτά τα λεφτά που πάθηκαν με αξιόλογες μελέτες που τις καθοδηγήσαμε να γίνουν. Και από μόνο και από καμία ομάδα του, για την ακρίβεια. Να μην σπαταλιστούν, να μην τρέχουν να προλάβουν να τα σπαταλίσουν για να μην τα χάσουν, να μην χαθούν σε δράσεις οι οποίες θα φαίνονται ηλικίες της πραγματικότητας να είναι ανάγκες. Και που πάνω τη δίνη δεν έχουν την αγορά να το κάνουν, παρότι τους κουσάρουμε πολύ καιρό τώρα για να λάβουν την ευθύνη της διαχείρισης των χρημάτων τους. Αυτή είναι η έννοια για την αυτοδιοίκηση, αυτή είναι η έννοια για τους βαθμούς και σαφήνες του ΠΕΑ. Τι προτείνουμε, να πάρουμε εμείς τον αντίθετο. Γιατί ξέρω να το κάνουμε καλύτερα. Να πάρουμε δηλαδή και να εφαρμόσουμε πραγματικά και στο ΠΕΑ στην Αθήνα ένα μοντέλο ολοκληρωμένο. Γιατί πλέον μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση, τώρα έχουμε και τα εργαλεία. Τώρα ξέρουμε όταν κάνουμε τη δουλειά. Το τι είναι καλό, πώς να εφαρμοστεί και πού να πούμε. Τα σχέδια του Πολυτεχνείου για την Αθήνα και για τον Πειρά, τώρα μπορούμε και να τα εφαρμόσουμε. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα. Αυτή είναι η πρόταση. Αν αυτά τα δύο ισχυροποιηθούν, τότε έρχεται η περιφέρεια να παίξει τον πραγματικό ρόλο ομπρέλα, να διοχετεύει και αυτά να φεύγουν στη σωστή κατεύθυνση και να υπάρχει αυτό που πρέπει να υπάρχει, το οποίο είναι ανέλαβη πληροφορία τη διοίκηση των συνεργειών μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι υποχρεωτικό. Αυτό θα συμβεί. Και απλώς οι γερασμένες αυτοδιοικήσεις που ανήκουν στις προηγούμενες εποχές, κυριολεκτών αναφερόμενους και στους δύο δημάρχους, οι οποίοι μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς, και ο Γιώργος Καμίνης και ο Γιάννης Μόρας. Με τον Γιάννη Μόρα και τον Γιώργο Καμίνη έχουν συνεργαστεί. Δεν αντέχει άλλο αυτό το σύστημα. Δεν προλαβαίνει. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο μεγάλες πόλεις με τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης πια όπως έχει η Αθήνα με τον τουρισμό, με τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης πια όπως έχει επηρεάσει με την ανάπτυξη του λιμανιού που ανεβαίνει χρόνο-χρόνο στην διεθνή κατάταξη και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 2 στην Ανατολική στη Μεσόγειο και στο νούμερο 7 στην Ευρώπη και του χρόνου θα βρίσκεται στο νούμερο 6. Προτείνω λοιπόν να ολοκληρώσουμε ένα σωστή δουλειά, να πάμε σε μια νέα φάση για τις δύο πόλεις. Να συνεχίσουμε το στρατήγημα με την περιφέρεια και να αναπτύξουμε πραγματική οικονομία και όχι οικονομία φούσκα όπως είχαμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.